πάνω από τα 90 δολάρια πέταξε πάλι το πετρέλαιο, με το μεγαλύτερο φόβο της αγοράς να παραμένει η γενίκευση των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. We continue to highlight that the biggest story in the oil market to watch stemming from this terrible crisis that we're seeing in Israel and Hamas is whether Iran will be directly targeted for their role in sponsoring Hamas. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ράλι στα 88 δολάρια μετά την εισβολή της Χαμάς. Ωστόσο, οι τιμές ισορρόπησαν τις επόμενες ημέρες με την προσδοκία ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να περιοριστεί. Η εβδομάδα όμως έκλεισε στα 91 δολάρια το βαρέλι. Μετά τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε πετρελαϊκές που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο σε τιμή πάνω από το πλαφόν των 60 ευρώ που έχει επιβάλει G7 και τις δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών ότι αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός της Γάζας, οι Ισραηλινοί θα έχουν πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσουν γύρω τους. Unanswered question about what was Iran's role in this whole event and how much did they actually directly support it. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το χειρότερο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία είναι ένας πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Εξέλιξη που θα απογείωνε το πετρέλαιο κατά 64 δολάρια, η παγκόσμια οικονομία θα έμπαινε σε ύφεση και ο πληθωρισμός θα αυξανόταν σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 1,2%. Σημαντική άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και την πρόσφατη διαρροή σε υποθαλάσσιο αγωγό στη Βαλτική. Αν και αυτές οι δύο εξελίξεις έχουν αμελητές επιπτώσεις στην τροφοδοσία της Ευρώπης, οι τιμές από τα 38 ευρώ τη μεγαβατόρα στις 6 Οκτωβρίου πέταξαν χθες σχεδόν στα 54 ευρώ, άλμα 41%. Οτιδήποτε κακό συμβαίνει στον κόσμο, το οποίο μπορεί να διαταράξει την ισορροπία γενικότερα ζήτησης και προσφοράς, ακόμη και σε πολύ θεωρητικό επίπεδο και όχι σε πρακτικό επίπεδο, κάνει τις αγορές να ανησυχούν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αναστάτωση επικρατεί και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις τιμές στη χώρα μας να πετούν πάνω από τα 100 ευρώ την τελευταία εβδομάδα.